διακοπή για κάποιο διάστημα, από ό,τι μας έχει ενημερώσει η κυρία Πρόεδρος, και θα συνεχιστεί μετά το μεσημέρι από σήμερα, για 11 Δεκεμβρίου. Έχει προχωρήσει αρκετά, έχουν εξεταστεί πάρα πολλοί μάρτυρες από αυτούς που εξ αρχής έχουν έρθει. Το δικαστήριο εξετάζει από όλες τις πλευρές τα ζητήματα που υπάρχουν. Έχουμε ζητήσει να έρθουν και κάποιοι άλλοι μάρτυρες, και η κυρία Εισαγγελέας πρότεινε να έρθει κάποιος μάρτυρας που αρχικά δεν είχε εκλητευθεί. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η κρίση του δικαστηρίου σχετικά με όλα τα γεγονότα τα οποία εμφανίζονται. Υπάρχει μια δυσπιστία βέβαια, γιατί τα γεγονότα τα οποία έχουν κατατεθεί στην αστυνομία, έρχονται οι μάρτυρες και ισχυρίζονται ότι ήταν υπό συνθήκες πίεσης και φόβου δικής τους εμπλοκής στην υπόθεση, οπότε έχουν πει υπερβολές και πράγματα και γεγονότα τα οποία δεν είναι ακριβώς έτσι, και το δικαστήριο εκφράζει τη δυσπιστία του σε σχέση με τις καταθέσεις στο ακροατήριο. Νομίζω ότι πραγματικά υπήρξε ένα κλίμα εκείνες τις ημέρες, όταν οι ίδιοι μάρτυροι λένε ότι εμείς πήγαμε σαν, μάλιστα ένας χαρακτηριστικά είπε, εγώ πήγαμε χειροπέδες στην αστυνομία για να καταθέσω, και καταλαβαίνετε, δεν ξέρω τι συνέβαινε και δεν ήξερα πού μπορώ να εμπλακώ, οπότε από αυτές τις συνθήκες είπα και πράγματα τα οποία δεν μπορώ να επαληθεύσω σήμερα. Θέλει πολύ σκέψη, και γι' αυτό είπα θα έχει πολύ ενδιαφέρον πώς αξιολογήσει όλα αυτά τα πράγματα το δικαστήριο. Αυτά είναι κάποια γεγονότα τα οποία σήμερα οι μάρτυρες που οδήγησαν στην ποινική δίωξη δεν είναι τη δική τους εκδοχή, δεν τα επαληθεύουν. Οπότε θέλει πολύ μελέτη αυτή η υπόθεση για να βγει στην ακριβή της διάσταση και όχι φουσκωμένη όπως είναι σήμερα. Η δική μου εντολή ισχυρίζεται ο μεν ένας άσχετος έναν τον άλλον, ότι είναι δύο περιστατικά άσχετα οικονομικών συναλλαγών για τη μία περίπτωση, τα οποία δεν κατέθεσε η μάρτυρας ότι δεν επλήρωσε ούτε ένα ευρώ τόκο εξυπηρέτηση ήταν. Ένας άλλος ήταν ότι είχαν μπερδέψει τα πρόσωπα και αυτόν που κατονόμασαν καθυπόδειξη αστυνομίας ως τον κατηγορούμενο δεν τον αναγνώρισε στο ακροατήριο. Αυτή είναι η μία περίπτωση. Στην άλλη περίπτωση υπάρχουν για τον βασικό κατηγορούμενο, έναν από τους βασικούς κατηγορούμενους, ότι οι συνθήκες που περιγράφονται στις καταθέσεις από τους μάρτυρες στην αστυνομία καμία σχέση δεν έχουν με τις οικονομικές συναλλαγές οι οποίες έγιναν. Και αυτό είναι πραγματικά σημαντικό για το δικαστήριο, διότι υπάρχουν τυποποιημένες εκφράσεις καταθέσεις, οι οποίες είναι περίεργο γιατί είναι όλες, σε όλες τις καταθέσεις έτσι, ότι φοβάμαι και το κλίμα αυτό και όλα αυτά. Λέει, όχι, εγώ δεν φοβόμουν, λέει, τον κατηγορούμενο, εγώ φοβόμουν εκεί που βρισκόμουν στην πραγματικότητα, αν θέλετε να σας πω. Διότι δεν ήξερα πού θα με μπλέξει αυτή η ιστορία. Το ότι μίλησα με κάποιον, ήρθα σε επικοινωνία με κάποιον άλλον, το ότι πήρα κάποια χρήματα, μην θεωρήσουν ότι εγώ έκανα αυτό που καταλογίζουν στον άλλον. Υπήρχε μια κατάσταση πολύ συγκεκριμένη, η οποία φοβάμαι ότι είναι πολύ δύσκολο να ξεκαθαρίσει. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Με πολύ ενδιαφέρον περιμένω την εξέλιξη της υπόθεσης και την απόφαση. Δεν ξέρω αν θα μπούμε σε διαδικασία γράφων. Πάει πάρα πολύ γρήγορα πάντως η διαδικασία. Το θέμα είναι το ότι έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση λίγο περίεργη, με την έννοια ότι το δικαστήριο φαίνεται να εμένει στις καταθέσεις που είχαν δώσει κατά την προδικασία οι μάρτυρες, οι φερόμενοι ως παθόντες. Οι φερόμενοι ως παθόντες δεν έχουν καμία διάθεση να υποστηρίξουν και να επιβεβαιώσουν αυτές τις καταθέσεις, και μάλιστα προβαίνω και στις σχετικές ανακλήσεις εγκλήσεων, όπου υπάρχουν εγκλήσεις και όπου είναι επιτρεπτό κατά νόμο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η εκτίμησή μου είναι ότι ακόμα δεν έχουμε μπει στο λαιμό του μπουκαλιού, που λένε, δεν έχει στενέψει η διαδικασία. Αυτό θα γίνει την επόμενη δικάσιμο, θα είναι στις 7 του Δεκέμβρη που φαίνεται να διακόψει. Δεν ξέρω ακριβώς, είναι από τις διαδικασίες και από τις υποθέσεις που, παρά την εμπειρία και την μεγάλη εμπειρία σχετικά με αυτούς τους χειρισμούς αυτών των υποθέσεων, θα έλεγα ότι δεν είμαι σε θέση ακόμα να πω, να κάνω μια εκτίμηση για το πού οδηγείται τελικά η όλη υπόθεση αυτή, πώς δηλαδή θα εξελιχθεί.